Έλληνες, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το φως. Ο Απόλλωνας, ο Προμηθέας, ο Φαέθων, όλοι είχαν σχέση με το φως, έλεγχαν το φως, εξουσίαζαν το φως. Ο Προμηθέας τιμωρήθηκε επειδή έφερε το φως, τη φωτιά και το φως στη γη, που θεωρείται ένα θεϊκό δώρο. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά του Πανεπιστημίου, τον Νίκο τον Βάινο και τον Στέλιο τον Κουρί, για αυτή την πρόσκληση. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έρθω και στον χώρο αυτό εδώ του Πανεπιστημίου να πω τις δικές μου εμπειρίες, τις ερευνητικές όλα αυτά τα χρόνια και να μπορέσω να ευθυσίσω λίγο ενθουσιασμό σε νέους ανθρώπους και την έφεση και την ανάγκη να σηκωθούν να κάνουν κάτι. Και χάρηκα πάρα πολύ που ήταν πολλοί φοιτητές. Τα αρχαία είναι κάτι σαν βακτήρια, μονοκύτταροι απλοί οργανισμοί, οι οποίοι εξακολουθούν και ζουν ακόμα και σήμερα και είναι ακρεόφιλοι, δηλαδή ζουν συνήθως σε ακραία περιβάλλοντα, σε πολύ ψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε πολύ ψηλό ή πολύ χαμηλό πεδά κ.ο.κ. Ήταν μια εκδήλωση με αφορμή το έτος φωτός. Οι οργανωτές διάλεξαν τρία αντικείμενα, τη σχέση του φωτός με τη ζωή, τη σχέση του φωτός με την τέχνη και τη σχέση του φωτός με την τεχνολογία. Μίλησα για τη σχέση του φωτός με τη ζωή, που χρησιμοποιείται από τη ζωή με δύο τρόπους. Είτε σαν πηγή πληροφορίες για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, να βλέπουμε το φωτεινό μας περιβάλλον, να παίρνουμε πληροφορίες από εκεί και να αποφασίζουμε εάν συντρέχει λόγος να αλλάξουμε τη συμπεριφορά μας. Η φωτοσύνθεση είναι μια χρήση του φωτός από ορισμένους οργανισμούς, φυτά, φύκη και ανοβακτήρια, όπου χρησιμοποιούν το φως ως ενεργειακή πηγή και είναι πολύ καλό αυτό γιατί το φως έρχεται κάθε μέρα. Έτσι είναι αηφορική κατά κάποιο τρόπο ενεργειακή πηγή για να αφομοιώνουν τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα και από τον άνθρακα μαζί με διάφορα άλλα πραγματάκια να σπρώχνονται ενεργειακά όλες αυτές οι διεργασίες από το φως, ώστε να φτιάχνουν καλής ποιότητας τροφή, την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι υπόλοιποι οργανισμοί και όλο το οικοσύστημα στηρίζεται λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Δεν θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθεί στη γη νοήμων ζωή αν δεν είχε προϋπάρξει η φωτοσύνθεση και η παραγωγή του οξυγόνου που δίνει αυτή τη δυνατότητα με μεγάλη απόδοση να εκμεταλλευόμαστε την ενέργεια που υπάρχει μέσα στις τροφές μας. Εδώ λοιπόν οι τέσσερις φιλόσοφοι δείχνουν με αυτή τη συγκέντρωση γύρω από ένα τραπέζι να τα κεφάλια τους, τα μυαλά τους δηλαδή να συνδέονται και να συσχετίζονται με τα χέρια και τα βιβλία στο κάτω μέρος. Το φως για μένα έχει γίνει στόχο ζωής γιατί είναι ένας τρόπος να μπορέσει κανείς να βγάλει νοήματα και ανθρώπινα συναισθήματα μέσω των διαφόρων τεχνών. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι μέρος αυτής της οργάνωσης της ύλης και της ενέργειας, δηλαδή σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτοί φως. Και γι' αυτό το λόγο οι αρχαίοι, όπως μας είπε και ο άλλος ομιλητής, καταλάβαιναν ότι το φως ξεκινάει από τα μάτια και την ψυχή και βγαίνει προς τα έξω. Γιατί ήτανε το να βλέπει σημαίνει εκπέμπω. Αντιλαμβάνομαι κάτι όταν βλέπω, σημαίνει ότι βγαίνω εκεί έξω και αδράχνω τη μορφή. Άρα πραγματικά εκπέμπω κάποιο είδους φωτός, το οποίο μου επιτρέπει να κάνω αυτή τη διαφοροποίηση του πρώτου πλάνου από το φώτο. Αυτή είναι η αντίληψη και έτσι το αντιλαμβάνονται και αρχαίοι. Πάνω σε αυτό βασίζεται και η θεωρία της αντίληψης την οποία έχω ακολουθήσει. Θα ήθελα να χαιρετήσω την απόψινή εκδήλωση, να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Βάιν, στον κύριο Κουρί για την όλη παρουσίαση και να ευχηθώ στο μέλλον να υπάρχουν και άλλες τέτοιες παρουσιάσεις, να μας δίνετε δυνατότητα, ο κόσμος να έρχεται πιο κοντά στην επιστήμη και εύχομαι το φως να φωτίζει όχι μόνο το μυαλό μας, αλλά και τις καρδιές μας, γιατί η σημερινή κατάσταση δεν θέλει μόνο λογική, θέλει και συναίσθημα, γιατί οι εποχές που ζούμε είναι σκληρές. Πάρα πολύ καλά οργανωμένη η όλη εκδήλωση, οι ομιλητές εξαιρετικοί και ο βιολόγος είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα πώς σχετίζεται το φως και η εξέλιξη πόσο σημαντική είναι για να είμαστε σήμερα νοήμωνα όντα και να μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε. Ο αρχιτέκτονας που μίλησε για την τέχνη και σύνδεσε το φως με την τέχνη εξαιρετική και αυτή του η παρουσία
και ο φυσικός, ο οποίος μας μίλησε για το πραγματικά η επανάσταση που έχει γίνει και στις τηλεπικοινωνίες και γενικά στην τεχνολογία με την εφαρμογή του φωτός. Σκεφτήκαμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά στο ευρύ κοινό μερικές δραστηριότητες που κατά τύχην άπτονται και του δικού μας επαγγέλματος. Ειδικότερα τη ενασχόλησή μας με τη φωτονική, τα λέιζερ και το φως. Είναι μια πρώτη προσπάθεια. Προσπαθήσαμε να παντρέψουμε επιστήμη, τέχνη και ζωή κάτω από μια θεματική εκδήλωση. Ελπίζουμε στο μέλλον και ξέχωρα και πέρα από το έτος του φωτός να προχωρήσουμε και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις. Το να γίνει αυτή η εκδήλωση ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα, μπορώ να πω, στα πλαίσια των δυνατοτήτων των οποίων έχουμε. Παρουσιαστήκανε πάρα πολλές δυσκολίες, εμείς το παλέψαμε, άρεσε στον κόσμο. Οι τρεις εξαιρετικοί ομιλητές μας είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Στο μέλλον θα δοκιμάσουμε και πάλι να κάνουμε κάτι καλύτερο που να δώσει έτσι έμπνευση στο ευρύ κοινό. Ο συμβολισμός με το λέιζερ έχει να κάνει κυρίως με τη γνώση και τη σοφία που πηγάζει από το πανεπιστήμιο με τη γενική έννοια, η οποία εφαρμόζεται στα τεχνολογικά επιτεύγματα του ανθρώπου για τον ίδιο τον άνθρωπο, όπως είναι η γέφυρα, αυτό το αριστούργημα το οποίο έχουμε δίπλα μας. Ρίξαμε δύο λέιζερ από δύο διαφορετικά σημεία, τα οποία συναντήθηκαν πάνω στη γέφυρα. Μεταδώσαμε την ενέργεια κατά κάποιο τρόπο, τη γνώση, τη σοφία και άναψε το φως, άναψε τη γέφυρα. Έδωσε ζωή δηλαδή στα επιτεύγματα του ανθρώπου, σε αυτά που μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος.